Το χθεσινό βραδινό περιστατικό με το άγριο ξύλο που δέχτηκε νεαρός πολίτης στη Μεσίνη από ομάδα Ρωμά έχει αναστατώσει τους πάντες. Έχει φτάσει ο κόμπος στο φταίνι. Με αυτή την παραβατικότητα του Ρωμά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Η πολιτεία αδρανεί, η αστυνομία είναι δεμένη τα χέρια της από την πολιτεία. Όχι από την αστυνομία, από την πολιτεία. Δεχόμαστε επιθέσεις σε μικρά παιδιά, σε μεγάλες γυναίκες, στα νεκροταφεία που πάνε στην πόλη μας. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πολύ άσχημες και πρέπει οπωσδήποτε να μπει στη μέση αλλαγή των νόμων, πρωταρχικό, και να σταματήσουν να επιβραβεύονται αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα και την παραβατικότητα. Γιατί βρεθήκαμε οι παραβάτες να συλλαμβάνονται σήμερα και σε δύο μέρες λόγω της ευπαθούς ομάδος και του νόμου που τους καλύπτει να είναι ελεύθεροι. Ομάδα πολιτών από την περιοχή της Μεσίνης βρέθηκε σήμερα στο Δημαρχείο και σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο ζήτησε να υπάρξουν μέτρα εδώ και τώρα. Αν δεν βάλουν μέτρα η πολιτεία να αλλάξει τους νόμους και να φύγει την ευπαθή ομάδα, γιατί και εμείς ευπαθείς ομάδες είμαστε, ξεκινάμε να πάμε για μεροκάματα το πρωί, δεν είμαστε τίποτα πλούσιοι, ευπαθή ομάδες είμαστε κι εμείς. Και να τα φύγουν αυτό το παραμύθι, αν δεν μπορέσουν να πάρουν μέτρα, στο τέλος η κατάσταση θα έρθει σε τέτοιο σημείο που θα είναι ανεξέλεκτη και θα μας κάνει να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος στις οικογένειες, ακόμα και στις γεννήσεις και σε όλα με τα επιδόματα που παίρνουν αφιδώς. Αυτό πρέπει να τελειώνει, γιατί είναι ασύνδοτη η κατάσταση και δεν ξέρουν και πραγματικά ποιος είναι, τι έκανε και τι έφτιανε. Και δεν τρώνε μόνο ξύλο που χτυπάνε ανεξέλεκτα όποιον ευρούνε, χτυπάνε και τους αστυνομικούς. Από τα τελευταία περιστατικά των επιθέσεων που έχουν αναφερθεί, η κατάσταση όπως τονίζεται κάθε άλλο παρά ήρεμη είναι. Ένα παιδί είναι στο νοσοκομείο. Αντί για να μαζεύει ελιές, είναι στο νοσοκομείο και δεν ξέρει γιατί. Ο άλλος, μια γυναίκα πήγε να ανάψει μια ξεδρεμισά μας στο κατήλι, άλλο ξύλο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εντάξει, από εκεί και ύστερα, εάν δεν λάβει ο νόμος στα μέτρα του, θα γίνει μπέρδεμα. Και αν γίνει μπέρδεμα, θα γίνει χοντρό αυτή τη φορά. Με την υποσημείωση πως πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, οι κάτοικοι της Μεσίνης προσθέτουν. Νομίζουν ότι εμείς θέλουμε να τους διώξουμε από την πόλη μας ή να τους καταδιώξουμε. Όχι. Θέλουμε η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της, να τους βρει δουλειές, να γίνουν ανθρώποι, να ενταχθούν στην κοινωνία και να σταματήσει αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί αλλιώς η κατάσταση θα έρθει αλλού και δεν είναι όλοι οι Ρωμά. Αυτό να το πούμε. Δεν είναι. Είναι ένα 10% και τους ξέρουμε.